ψιλοκάφραστο με βρωμίκοντα, μιλώνει η Εκκλησία, δηλώνει τη σύναξη του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Και την πρωτοσυναντάμε κατά την περίοδο της συνάψεως της Διαθήκης του Σινά. Και ελάλησε Μωυσής εις τα όταν πάσης εκκλησίας τα ρήματα της οδής τάκτης έως το πιστέως. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη καχάλ, η οποία περιγράφει τη συγκέντρωση του λαού για λατρευτική πράξη. Στις εβραϊκές γραφές χρησιμοποιείται και ο όρος εντάχ, η οποία μεταφράζεται με τον όρο συναγωγή. Τ' αυτά τα ρήματα ελάχισε ο Κύριος προς πάσαν συναγωγή μόνο εν το όρο εκ μέσου του Κύριος. Αυτοί οι δύο όρο λοιπόν, εκκλησία και συναγωγή, χρησιμοποιούνται σχεδόν ως ταυτόσιμοι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι φανερό ότι ο όρος Εκκλησία, τόσο στην ελληνική γραμματεία όσο και στην ευρωπαϊκή, σήμαινε συνέλευση. Σήμαινε ελληνική ως πράξη λαού του Δήμου για να ληφθούν αποφάσεις πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου. Σημαίνει η Ιουδαϊκή ως πράξη θρησκευτικού περιεχομένου του λαού του Θεού. Συγγενή Διαθήκη, το περιεχόμενο του όρου διαφοροποιείται έως και ανατρέπεται από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος ανάγει την Εκκλησία στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα η Εκκλησία δεν είναι μια σύναξη, μια συνέλευση. Έστω όσων έχουν κοινή πίστη και κοινό προσανατολισμό, αλλά είναι το ίδιο το σώμα του Χριστού. Και επειδή τα μέλη αυτού του σώματος είναι συνδεδεμένα με τον Χριστό, συνδεδεμένα μάλιστα με ενέργειες που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό το ονομάζουμε μυστικό σώμα του Χριστού, με την έννοια του μυστηριακού. Ενώ λοιπόν ο όρος Εκκλησίας στην ελληνική και η ιουδαϊκή παράδοση είναι εύκολο να προσδιοριστεί και να οριστεί, σύναξη ή συμβούλιο του Δήμου ή του λαού των Χριστών, στη χριστιανική παράδοση δεν υπάρχει ορισμός όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου, τουλάχιστον μέχρι την εμφάνιση του σχολαστικισμού το 10ο αιώνα. Γιατί με την είσοδο στην ιστορία του γεγονότος της Πεντηκοστής, η Εκκλησία γίνεται αντιληπτή ως βιούμενη πραγματικότητα, ακριβώς επειδή η σχέση των Χριστών με τον Χριστό ενεργείται σε υπαρξιακό επίπεδο και όχι σε πολιτικό ή ηθικό. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θα μπορούσαμε να θέσουμε το ερώτημα πώς και πού γίνεται αντιληπτή η παρουσία της Εκκλησίας, πώς και πού κινόμαστε εμείς με μια Εκκλησία της Βασιλείας. Το ερώτημα προποθέτει βέβαια μια ελεύθερη απόφαση ή πρόθεση, αν θέλετε, εκάστου Χριστού να ζήσει την πραγματικότητα της Εκκλησίας, όχι για να μάθει για αυτή, αλλά για να μετάσχει σε αυτή. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι για να μάθει για ότι για αρκετούς αιώνες λειτουργούσε μια μυστηριακή πειθαρχία, ας την ονομάσουμε, για όσους μετήχαν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία απαγόρευε στους χριστιανούς να μιλούν ή να κοινοποιούν στους εκτός, ακόμη και στους κατηχούμενους, ό,τι αφορούσε τα λεγόμενα ή τεκτενόμενα στις Ιερές Συνάξεις. Θυμίζω μια πρόταση από του Μεγάλου Αθανασίου, «Ου χρή τα μυστήρια αμυήτης τραγωδίν, ή να μην Έλληνες μεν αγνοούντες γελώσιν, κατηχούμενοι δε περίεργοι γελώμενοι σκανδαλίζουν». Η μονοσύμμαντη απάντηση λοιπόν στο ερώτημα που θέσαμε πώς και πού δεν είναι εύκολη.
γιατί από πολύ νωρίς περίπου τον 3ο αιώνα εμφανίστηκαν και διαμορφώθηκαν δύο τάσεις, συνήθως αυτονομημένες, μέσω των οποίων βιώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Εντός της Εκκλησίας εμφανίστηκαν αυτές οι δύο τάσεις. Η μία αντιλαμβάνεται την οδό της σωτηρίας ως μία διαρκή άσκηση που αποβλέπει στην εσωτερική κάταση του πιστού και που επιτρέπει την λεγόμενη καλή αλλίωση της φύσεως, τον χωρισμό δηλαδή του νόσου της καρδίας, άσκηση που ενεργείται κατεξοχήν στις κοινότητες των ασκητών και των μοναχών και που εμπεριέχει επίσης έναν διαρκή πόλεμο εναντίον των παθών και των δαιμονικών ενεργείων. Η άλλη αντιλαμβάνεται αυτή την οδό της σωτηρίας ως μετοχή στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Πράξη στην οποία για να φτάσει ο Χριστός χρειάζεται επίσης διαρκή άσκηση που θα του επιτρέψει να αποδεχθεί την κοινωνία με τον Χριστό ως δωρεά του Θεού. Κατάσταση που την ονομάζουμε μυστήριο της Υιοθεσίας. Οι δύο αυτές οδοί δεν έκαψαν μέχρι σήμερα συχνά να συγκρούονται, δεν βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν συνθέσεις με κορυφαίες αυτές του πρόκειται ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έκτος αιώνας και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 14ος αιώνας, οι οποίες συμποσούνται στην εξής μία. Η οδός της σωτηρίας βρίσκεται στη σύνδεση άσκησης και θείας λειτουργίας. Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της συνθέσεως που εμφανίστηκε τον 11ο αιώνα με την καθιέρωση της αιωλής των τριών ιεραρχών, σύμφωνα με την οποία η αυτόνομη έκφραση του εκκλησιαστικού ήθους μέσω της άσκησης μεγαλώσει. Ή μέσω της θεωρίας και θεολογίας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, ή μέσω της μετάνοιας ως έμπρακτης αγάπης προς τον εαυτό, προς τον Ισίον και προς τον Θεό, Ιερός ο Σαρθόμος, εισάγουν μια διακινδύνευση και μια σύνθεση. Ενώ η σύνθεση και των τριών αυτών επιμέρους οδών οδηγεί στην εγχρήστωση και στη θεοδοξία. Είναι γνωστό ότι μένα δεν μπορούμε να ορίσουμε το είναι της Εκκλησίας, όπως κάνει περιττός και ασφαλμένος η σχολαστική θεολογία, έχοντας επηρεάσει τα δογματικά μας ευκαιρία, περισσεύουμε τούτης οι αναφορές που την περιγράφουν και την προσδιορίζουν. Πρόκειται για μια εικονολογική προσέγγιση βιούμενης πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Χριστός καταθέτει μερικές εικόνες που αναφέρονται στην Εκκλησία ως σχέση των πιστών μαζί του. Πρώτον, άμπελος και κλίματα. Εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Δεύτερον, οικοδομή. Επιτάφουν την πέτρα, δηλαδή την ομολογία πίστεως, οικοδομήσουν την Εκκλησία. Και εμέσως, λίθον μόνο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως η δυνή της κεφαλής γωνίας. Τρίτον, πίνη. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και δινώσω το αιμά και δινώσω τον υποδοχαιμό. Στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου θα επαναληφθεί η εικόνα της οικοδομής που εισήγαγε ο Χριστός και θα αναπτυχθεί περισσότερο. Επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων Ιεροφυτών, όντως από το μονέλο αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα η οικοδομή συλλαγωρουμένη αύξηση εις ναών Άγιων εν Κυρίω. Κυρίως όμως θα εισαχθεί και θα αναπτυχθεί η εικόνα του σώματος, το οποίο μένει η νομισή και η κεφαλή ο Χριστός. Πάντα υπέταξε με το κυφόδας αυτού και αυτό μένω και κεφαλή μου υπερπάνω στην Εκκλησία, ήπησε εσύ το σώμα αυτού, να λέει ο Αποστολός Παύλος, το πλήρωμα τα
μετά συγκρίνουμε εικόνα που παγιώθηκε, ως από τη δεύτερη όλο και έγινε η οικία στην πατριωτική θεολογία, η οποία θεμελίωσε την αντίληψη του μυστικού, όπως είπα προηγουμένως, ή μυστηριακού θεόμενου του Χριστού. Μάλιστα, στην προσεκεσίουσα ιστορία, συνδέοντας την εικόνα του σώματος με τη γαμήλια σχέση στους ανθρώπους, εισάγει και την εικόνα της γαμήλιας σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε τα αυτής, είναι αυτού να ηγιάσει, καθαρίσας τον πρώτο ύδατο σε ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία. Σε αυτή την εικόνα της γαμήλιας σχέσης Χριστού και Εκκλησίας, θα στηρίξει και θα αναπτύξει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης τη θεολογία ενός κύριου έρωτα, σύμφωνα με την οποία ο Θεός αποστέλει τον Υιό Του για να λυτρώσει τη γυναίκα, διάβαζε Εκκλησία, και να την συνάψει με τον Υιό Χριστό, ο οποίος, ως εσφαγμένο αρνείο, την περικλείει στην αγκαλιά του και ενώνεται μαζί της. Χαίρομαι και αγαλιόμεθα και δόμε την δόξα αυτού, λέει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης, ότι ήρθε ο άμος του αρνείου και η γυνή αυτού υπήμασαν εαυτού. Ως εν παρευθέσει, παραθέτω έναν διάλογο από το έργο «Πυγμή» του Αποστολικού Πατέρα Ερμά, κατά την εισχόνα στις αρχές του 2ου αιώνα στη Ρώμη, που εισάγει την αντίληψη της προεγόμιας ύπαρξης της Εκκλησίας, στη δεύτερη όρασή του, είναι ένα έργο με οράσεις. «Απεκαλύφθη δέμι αδελφοί, κοιμωμένο υπό νεανίσκου ευηδεστάτου, λέγοντός μου, την πρεσβυτέρα Παρίς έλαβε στο βιβλίδιο, τι να δοκίσεις είναι, για νομίζεις ότι είναι, εγώ φημί, εγώ λέω, τι σύμβουλα, λανάς φυσί, ούκ έστω, τι σου νεστή, λέω, η Εκκλησία φυσί, λέει, είπον αυτό, διατίον πρεσβυτέρα, ότι φυσί πρώτη πάντων εκτίσει. Δια τούτου πρεσβυτέρα και δια τάφιου ο κόσμος κατηγορήσει». Αυτή η αντίληψη θα βρει την απάντηση του Ιωάννη στην Αποκάλυψη, όταν σε δικό του όραμα, τελευταία, θα δει την Εκκλησία ως άλλον Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό και την πόλη του Αγία Ιερουσαλήμ και μην πλήρω καταβαίνουσαν του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένη ως νύμφη και κοσμημένη το ανδρία της. Και ναό που κλείδωνε αυτή. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ναός αυτής εστί και το αρνείο. Και η πόλης που χρειάνε του ηλίου, ουδέ τη Ελλήνη, η να φαίνω στην αυτή. Η γαρ δόξα του Θεού εφώτισε να πει και ο λίγνο αυτή το αρνείο. Αυτέ οι δύο εικόνε αναδεικνύουν την Εκκλησία ως πραγματικότητα που εκφράζει τον μυριαρχικό τρόπο υπάρξεως της θεότητας. Υπάρχει μία αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Το γνωστό έξτρα εκκλησία νουλα σάλους. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει λοιπόν σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριακό. Αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύκολα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια Εκκλησία μιλάμε μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πιστεύω μας παρέχει τέσσερα κριτήρια στο άρθρο 9. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Και έτσι εισερχόμαστε μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, ομολογώ, εισερχόμαστε στο κυρίως θέμα της ομιλίας. Η Εκκλησία είναι μία και όχι πολλές. Γιατί ένας είναι ο Χριστός, ο Καλύτης, και κατά συνεκδοχή μία Εκκλησία, ένα προβάπτημα και μία Υιόγος. Αυτή η μοναδικότητα της Εκκλησίας είναι διαχρονική και ευθύνεται στο αιώνιο μέλλον. Για να μην πω ότι έρχεται από τον ίδιο, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Η ενότητα αυτή έχει ως πρώτη πόλη στην ενότητα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και τίθεται ως το κύριο έργο των πιστών. Ο ίδιος ο Χριστός έχει αυτή την ενότητα ως προϋπόθεση της σωτηρίας, όταν, υπευθυνόμενος προς τον Ουράνιο Πατέρα, ζητάει για τους μαθητές του να την ενισχύσει με θείες ενέργειες. Πάτερ Άγιε, κρίσον αυτούς εν το ονόματί σου που δεδοκάζει ή να όσοι εν καθώς εινείσαι. Με την επισήμανση της παραμονής αυτής της ενότητας σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ού περί τούτων δε ερωτώ μόνο, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτού εις εμέ, είναι απάντες εν όσιν, καθώς σοι Πάτερ εν εμή, και εγώ εσύ είμαι και αυτοί εν εν εμή όσοι. Σ' αυτή την πρόοπτικη, ο Αβάς Ισαάκος Σύρος θα θεωρήσει τη σωτηρία του ανθρώπου ως πορεία προς μια τριαδική ενότητα, έως αν καταντήσουμε εις εκείνη την ενότητα, μας λέει, ή τη σκέπτε διδάσκαλου την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και τίθεται ως διαρκές έτοιμα σε κάθε σύναξη των πιστών, κατεξοχήν μάλιστα στην Ευχαριστιακή Σύναξη, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώνε. Κατά την εκφώνηση των χριστιανικών όπως γνωρίζουμε, αλλά και μετά την Αγία Αναφορά, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αγίους και πάσαν τη ζωή μημών χρυσόδου Θεό παρακόμενα. Γνωρίζουμε ότι η ενότητα τέθεται διαρκώς πείγματα. Ήδη από τα αποστολικά χρόνια μέχρι σήμερα, η ίδια η φύση του ανθρώπου, με τη ροπή της προς την αυτονόμηση της, με τη φυλακτία της όπως προσδιορίζουν αυτή τη ροπή οι πατέρες, παραμένει μέχρι σήμερα αιτία των πολλών διαιρέσεων. Εμβληματικό παραμένει το ερώτημα του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, και δι' αυτό σε όλους τους πιστούς. Λέγω δε τούτον, ότι έγκαστος ημών λέγει, εγώ μεν ημί Παύλου, εγώ δε Απολλώ, εγώ δε Κυφά, εγώ δε Χριστού. Με μέριστε ο Χριστός. Ανθρωπίνος είναι αδύνατο ή έστω δυσκολοκατόρθωτο να επιτευχθεί η ενότητα αυτή, για την οποία μιλάει ο Χριστός. Γι' αυτό έχουμε εισαγάγει στις λειτουργικές μας αναγορές το προσεκτικό έντυμα που είπα παραπάνω υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της των πάντων ενός του κυρίου Δελφόνε, κάθε εξοχή μάλιστα στη Θεία Λειτουργία. Από αυτό το έντυμα δεν νοείται να παραιτηθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, ακόμα κι αν η πείρα μας υπαγορεύει ότι ίσως είναι μάταιο. Ωστόσο, σε μια προοπτική και μια διάσταση άλλου τρόπου και άλλης διαστάσεως, η Εκκλησία παραμένει μια και αδιαίρετη, αφήνοντας πίσω τον κόσμο και τις διαιρέσεις του και πορευόμενη προς τη Θεία Βασιλεία. Αυτό και ορατό κέντρο της ενότητάς της
παραμένει μέχρι σήμερα το εφιαλτσιακό της τραπέζι. Επί της Αγίας Τραπέζης σε κάθε ναό, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία, συναρμένη επί το αυτό, η πιστή πραγματοποιούν την ενότητά της. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, κάθε μια ευχαριστία σε μια ενορία, είναι όλη η Εκκλησία. Κατεπέκταση κάθε επίσκοπος που τελεί το μυστήριο της ευχαριστίας, είτε ο ίδιος είτε δια του εντελώμενου προσβυτέρου, εκφράζει όλη την Εκκλησία. Στην Οικουμένη Άπαστα δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία εκτός από αυτήν. Όλη η Εκκλησία είναι αυτό, το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Το άλλο ευχαριστιακό τραπέζι είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Το ίδιο και ένα τρίτο ευχαριστιακό τραπέζι. Οι ευχαριστιακές κοινότητες δηλαδή δεν είναι κομμάτια της μιας καθολικής Εκκλησίας, αλλά η κάθε μια συνιστά την Εκκλησία στο σύνολο της. Και αυτό γιατί το σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει ολόκληρος ο Χριστός. Όπως και στο άλλο ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επίσης ολόκληρος ο Χριστός. Έτσι η Βασιλεία του Θεού φανερώνεται καθολογία σε κάθε ευχαριστιακό τραπέζι, ακόμα και αν συναγμένοι είναι τρεις άνθρωποι ή και όταν λειτουργούν περισσότεροι του ενός επίσκοπου. Αν θελήσουμε να κάνουμε μια σημαντική παράσταση, οι συναγμένες ευχαριστιακές κοινότητες δεν είναι ένας κύκλος δίπλα σε έναν άλλο, αλλά είναι ο ένας κύκλος πάνω στον άλλο. Οι κύκλοι είναι επάλληλοι ή ομότιμοι. Ακόμα και αν αυτό δεν μας είναι τώρα πολύ το σαφές, είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και ίσως κάποια στιγμή τα καταλάβουμε τι σημαίνει. Δύο. Η Εκκλησία είναι Αγία. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της το αντλεί από την αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν κεντρά εντός του κόσμου του ντου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του Ιερού είναι ουσιαστικός θητείος της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η εκκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεων της ακυρώνει το κύριο έργο της που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Ο όρος Άγιος ως προσδιορισμός του Χριστού εισάγεται δια του χαιρετισμού του Αγγέλου κατά τον Ευαγγελισμό. Με μάγιο να επιλέψετε πισέ και δύναμη ψήφου επισκιάσθηση διότι το γενόμενο Άγιον κλητήσεται Υιός Θεού. Ο ίδιος, στη λεγόμενη αρχιερατική προσευχή, διατυπώνει αυτή τη μια κατάσταση που εγκυνιάζει. Εγώ αδειάζω με αυτόν, είναι και αυτοί οι μαθητές μου, όσοι ηγιασμένοι. Κατά τον Απόστολο Πέτρο, αποδίδεται επίσης ο όρος Άγιος στον Χριστό, κατά αναλογία όμως του αυτοχαρακτηρισμού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί άλλοι εν πάση αναστροφή γεννήθηκε, διότι έγραπτε Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Η έννοια Άγιος εισάγεται και αναδύεται στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, συνδεδεμένη καταρχάς αποκλειστικά με τη θεότητα. Ο μόνος και αποκλειστικά Άγιος είναι ο Θεός, επειδή ο Θεός είναι μία εταιρότητα ως προς παρόντα και την κατάσταση της φερτουμεπτωκό του κόσμου. Είναι κάτι το ξεχωριστό ή μάλλον κάποιος ξεχωριστός από τα δημιουργήματα. Η ίδια η εβραϊκή λέξη «κοντές» παράγεται από μία ρίζα που σημαίνει «κόμο», «χωρίζω». Σημαίνει επομένως τον ξεχωριστό. Με τη λέξη αυτή προσδιορίζεται στην Ιουδαϊκή Γραμματεία η μία και μόνη αγιότητα του Θεού.
σε αυτή την αγιότητα μετέχουν όσοι και όσα συνδέονται με τον Θεό. Ένας άνθρωπος, ένας λαός, ένας τόπος, ένα αντικείμενο, μια ενέργεια. Είναι γνωστό το περιστατικό που συνδέεται με τον φλεγόμενο και μη καιωμένο βάτο. Όσο λέει ο Κύριος προσάγει ιδίων, εκάλεσε αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε τι εσύ, ο δε είπε μη εγγύσεις όπου. Λύσε το υπόδειγμα εκ των οδών σου, ο γάρ τόπος ενός ιέστηκας γη αγίαστη. Επομένως η αγιότητα λαμβάνει περιεχόμενο από την πηγή της, τον Θεό, και τελειούται στη σχέση με τον Θεό, όπως διατυπώνεται από τη Θεία Αποκάλυψη. Και έσαι άγιος, γιατί άγιος εγώ Κύριος ο Θεός ημών, εγώ Κύριος ο αγιάζω ημάς. Αυτή η αγιότητα αποδίδεται από τον Θεό στα μέλη του λαού, είτε στα μέλη του Ιδαϊκού λαού, ως λαού του Θεού, Παλαιά Διαθήκη, με ιδρυτική πράξη την περιτομή, είτε στα μέλη του Σώματος του Χριστού, Καινή Διαθήκη, με ιδρυτική πράξη το βαπτισμό. Αυτή η ιδρυτική αγιότητα δεν δίδεται με αξιολογικά κριτήρια, αλλά αποτελεί συνέπεια επιλογής εκάστου Χριστού να αποτελεί μέρος του λαού του Θεού. Γι' αυτό και στην Αποστολική περίοδο όλοι οι βαπτισμένοι είναι Άγιοι, όπως μαθαίνουν από τις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Τώρα παίρνω μεταξύ άλλων στο εγένετο Πέτρο διερχόμενο διαπάντων κατελθήκε από τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδα. Ή πάλι από τις πράξεις πάση της Αγίης σε Χριστό Ιησού της Σούσεν εν Φιλίπης. Αυτό είναι από τους Φιλιππισίους. Ή της Εκολοσσές Αγίης και πιστής αδελφής, Αγίης και πιστής αδελφής εν Χριστό. Ονομάζονται Άγιοι γιατί δυνάμει φέρουν την αγιότητα με τον βαπτισμό τους. Υπάρχει όμως εντός της ιστορίας ένα κεφαλαιόδες γεγονός που αποκαλύπτει το περιεχόμενο της αγιότητας των πιστών ως αγιότητας δωρεό του Αγίου Πνεύματος. Και αναφέρομαι στο γεγονός του Πεντηκοστής. Έκτοτε η αγιότητα εγκατίσταται εντός του σώματος της Εκκλησίας γίνεται κατάσταση υπαρξιακής τάξεως. Η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, όσο κατεξοχήν Άγιος και μάλιστα κατά τη θεατρόπινη υπόσταση. Αυτή η αγιότητα εκφέρεται στα μέλη του σώματός του για το Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω και να το υπογραμμίσω ότι αυτή η αγιότητα δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά υπαρξιακό, δηλαδή αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση. Τα μέλη του σώματος του Χριστού είναι Άγια, επειδή με το βάπτισμα λαμβάνουν τη σφραγίδα της Θείας Χάρης και η ενότητά τους πηγάζει από αυτή ακριβώς τη μία Θεία Χάρη. Εις Κύριος μία πίστης εμβάπτισμα, λέει ο Παύλος στους Εφεσίους. Και η ζωή των πιστών είναι μία διαρκής πορεία προς μία αγιότητα που τους είναι δοσμένη ούτως ή άλλως, αλλά που χρειάζεται να είναι πάντα ενεργός. Ή, όπως δηλώνουν τα αγιολογικά κείμενα, μία πορεία πτώσεων και αναστάσεων, με κυρίαρχο όπλο τη μετάνοια. Ενδιαφέρον και σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι η ενότητα των μελών του σώματος δεν είναι η μοναδικότητα ενός εκάστου ενώπιον του Θεού. Μπορούμε επομένως να αντιληφθούμε τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στους πολλούς και στον ένα εκαστό, αλλά επίσης ανάμεσα στους πολλούς και στον ένα τον Χριστό. Ο αγιασμός των Χριστών πηγάζει από τη σχέση με τον Ιησού Χριστό. Αυτό θέλει να μας τονίσει ο Απόστολος Παύλος.
η αγιότητα που χαρακτηρίζει τους πολίτες της Βασιλείας του Θεού αντλείται από την αγιότητα της κεφαλής της Εκκλησίας. Αυτή η αγιότητα προς τα μέλη του σώματος του Χριστού προς τους πιστούς χαρίζεται. Είναι δωρεά του Χριστού σε όσους επιθυμούν να του ανήκουν. Πρόκειται για συνθήκη που τη ζούμε μέσα στην Θεία Λειτουργία και γνωρίζουμε τη σημασία της, δεδομένης της αμαρτωλότητάς μας και της ροπής της φύσης μας προς την αμαρτία. Γι' αυτό και όταν ο ιερέας υψώνει τα τίμια δώρα για να μας προσκαλέσει στην κοινωνία με τον Χριστό, επισημαίνει τα Άγια της Αγίας. Για να λάβει την ενσυνείδητη απάντησή μας ότι Άγιος είναι ένας και μόνο, εις Άγιος, εις Κύριος, εις Χριστός. Δεν προσεχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με απαιτήσεις που προέρχονται από αντικειμενικές πρακτικές ευσέβειας και αρετής, αλλά αποδεχόμενοι αυτή τη δωρεά που μας παρέχει η αγιότητα του Χριστού. Το κρίσιμο στοιχείο που θα επιτρέψει στα μέλη του σώματος του Χριστού να αποδεχτούν τη Θεία Χάρη, τη Θεία Υιοθεσία, είναι η άσκηση της ευσέβειας και της αρετής εκάστου Χριστού, έστω και ως πρόθεση, θυμίζω την επισήμανση του Ιερού Χρυσοστόμου στον καθηγητικό του λόγο και την πρόθεση να κάνει. Κατ' ουσίαν το Άγιο Πνεύμα είναι που μας οδηγεί στο Χριστό, μας ενώνει μαζί του και μπορούμε έτσι να γίνουμε οι γη του Πατέρα. Αυτό ονομάζεται αγιότητα. Τρία. Η Εκκλησία είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκφράζουν την ολότητα, την πληρότητα, αλλά και την καταπνιγμένη παρουσία της. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεχνιώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεχνιώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων και αναφέρομαι καταφέρνει στην παρουσία των Αγίων. Επίσης, όταν προσδίδουμε καθολικότητα στην Εκκλησία, εννοούμε ότι περιλαμβάνει όλη την δημιουργία, ορατή και αόρατη, αισθητή και νοητή, έστω σε εσχατολογική πρόοπτικη. Μια τέτοια εικόνα μας περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας όταν οραματίζεται την κατάργηση της χωράς και του θανάτου μέσα στην δόξα του Θεού και διαβάζουν σε μετάφραση δύο χωρία του πολύ δημοφιλή, από ό,τι έχω καταλάβει. Στις έσχατες ημέρες θα γίνει εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού πάνω από όλα τα όρη και θα είναι το υψηλό Θεό. Και θα συγκεντρωθούν εκεί όλα τα έθνη και θα φορευτούν έθνη πολλά και θα πούν ελάτε να αναμείνω στο όρος Κυρίου και στον οίκο του Θεού Ιακώ και θα μας υποδείξει την οδό του και θα την ακολουθήσουμε. Γιατί από τη Σιώ θα προέρχει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέγξει πολλούς λαούς και τα ξύπη του θα τα μετατρέψουν σε άρωτα και τις λόγιες τους σε βρεπάνια και δεν θα σηκώσει ξύπος το ένα έθνος εναντίον του άλλου και θα πάψουν να μαθαίνουν να πολεμούν. Και ένα άλλο χωρίο, τότε θα δώσουν μαζί ο λύκος με το αρνί και θα κινούνται μαζί ο πάρτυρας με το κατσίδι και το μοσχάρι και ο τάβρος και το λιοντάρι θα βρωστούν μαζί και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί και το γόρι και η αρκούδα θα βρωστούν μαζί και τα νέμπονα τους θα είναι μαζί και το γόρι και το λιοντάρι θα τρώνε άθυρα και ένα λίμπιο θα βάζει το χέρι του στη σπηλιά της έγκυπνας και στη φωλιά των νεαγωνών της και δεν θα κακοποιήσουν κανένα ούτε θα μπορούν να πλήξουν κανένα στο Άγιο Όρος μου, γιατί το σύνταγμα θα είναι πλήρες θεόνωσης.
Όταν λοιπόν είναι καθολικότητα, δεν εννοώ μια παγκοσμιότητα. Όπως δυστυχώς επεκράτησε να ερμηνεύεται αυτή η καθολικότητα από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά τον 9ο αιώνα, εννοώντας την ως παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση, οργανωμένη σε πυραμιδές σχήμα και υποτάσσοντας έκαστη τοπική εκκλησία υπό τον επίσκοπο Ρώμης. Στην ορθόδοξη παράδοση, ήδη από την Αποστολική Εποχή, η σταθερικότητα νοείται υπό την επίδραση των αριστοτελικών κατηγοριών καθόλου και καθέκαστο. Με μία κέρια διόρθωση, το καθόλου περιέχει βέβαια το καθέκαστο, αλλά και κυρίως το καθέκαστο περιέχει και το καθόλου. Όπως διευθυνσιώζει αυτή την παράδοση ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, λέγοντας ότι όπου αφανεί ο επίσκοπος, εκεί το πλήθος έστω. Ώστε όπου ανεί Χριστός Ιησούς, εκεί η Καθολική Εκκλησία. Η σχέση πράξης και λόγου, δηλαδή θείας ευχαριστίας και διδασκαλίας, αναδεικνύει την καθολικότητα της Εκκλησίας επί της Αγίας Τραπέζης, όπου ο ένας Χριστός γίνεται καθ' ολοκληρία παρών, μελιζόμενος και μη ιερούμενος. Πάντοτε εστιόμενος και επιδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αδειάζει. Ή, για να τα πούμε με τα λόγια του Αγίου Ειρηναίου, η μόντε σύγχρονο συγγνώμη, δηλαδή η διδασκαλία, τη ευχαριστία. Σύγχρονη γνώμη, η διδασκαλία με την ευχαριστία. Και η ευχαριστία δεν δει τη γνώμη. Κατά τούτο, κάθε ευχαριστιακή σύναψη είναι όλη η Εκκλησία, το είπαμε να μιλήσαμε και για την ενότητα. Πρόκειται για κύκλους όχι κατά παράταξη, αλλά ομόκεντρους, όπως είπαμε, προσυγείοντας τον όρο Αγία. Και εκεί έγινε η υπέρβαση των αριστοτελικών κατηγοριών, στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως, επειδή η σύσταση του περιεχομένου κάθε ευχαριστιακής συνάξεως εμπεριέχει παρουσία των δύο άκτιστων ενεργειών, πραγματοποιείται δηλαδή σχέση Χριστού και ακτιστού, ομόλογη με τη σχέση θείας και ανθρώπινης φύσης στη μία υπόσταση και το ένα πρόσωπο του Χριστού. Αυτή η συνθήκη επένεται και ως καθολικότητα στις σχέσεις όλων των κατατόπους ευχαριστιακών συνάξεων, δημιουργώντας την Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοινικουμένη ως σώμα Χριστού και αναδεικνύοντας τη συμφωνία και την ομόνοια της μιας πίστεως κατά τη διαδίκωση του Ιερού Χριστοστόμου το χάρτη της Εκκλησίας όνομα συμφωνίας όνομα και ομονίας εσύ. Τη ανθρώπινη φύση της Εκκλησίας σε καθολική διάσταση καλούμαστε να τη μειώσουμε σε κάθε Θεία Ευχαριστία όταν ζητάμε από τον Ιμάνιο Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα σε εμάς. Κατάπτωσαν το Πνεύμα στο Άγιο Πνεύμα μας. Πριν προχωρήσουμε στην επίκληση για αποστολή του Αγίου Πνεύματος επί τα δώρα για να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Κι αν δεχόμαστε ότι η δεύτερη επίκληση πράγματι συμπέριται, αναγκαίως οφείλουμε να δεχτούμε ότι και η πρώτη επίκληση συντελείται. Όχι λόγω των αρετών, αλλά λόγω της αποδοχής της Θείας Δωρεάς. Κάτι άλλωστε που συμφωνούμε ότι συμβαίνει όταν στην επισήμαση του ιερέα τα Άγια της Αγίης ενσυνειδήτως ομολογούμε, όπως είπαμε παραπάνω, ότι ένας είναι ο Άγιος, ένας είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και η καθολικότητα στη δική μας παράδοση ταυτίζεται με την Ορθοδοξία, πρώτον ως ορθή πίστη και δεύτερον ως ορθή δοξολογία. Η δοξία δεν σημαίνει ορθή γνώμη, ορθή άποψη. Η ορθή πίστη, δηλαδή με σωστό τρόπο παράδοση, εμπιστοσύνη στο Θεό ή ορθή δοξολογία.
για τον Άγιο Κύριο Ιεροσολύμου μάλιστα, καθολική καλύτερη εκκλησία και δια το παν γένος ανθρώπων της ευσέβαινη υποτάσσει αρχόντοτε και αρχόμενο λογίων και ιδιωτών και δια το καθολικός ιερδεύει και θεραπεύει άπαρτο των αμαρτιών είδος των διαψυχής και σώματος επιπεριμένων. Η Εκκλησία είναι αποστολική, δηλαδή ανάγκη την ύπαρξη της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού πάνω στο κήρυγμα των οποίων θα μιλήσουμε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν τη στέμη. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Μέχρι σήμερα, σε μια διάφορη διαδοχή, οι μημένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριό έργο των Αποστόλων. Ασφαλώς η Αποστολική Διαδοχή αφορά κατά κύριο λόγο την αναλογική για το γενναίο σύνδεση κάθε επισκόπου με τον όμιλο των 12 μαθητών του Χριστού. Κατά ευρύτερη όμως έννοια, όλα τα μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού, κλήρος και λαός, ανάγουν την αυθεντικότητα της πίστης και της πράξης στη διδασκαλία των Αποστόλων. Αν δεχτούμε την επισήμανση του Αποστόλου Πέτρου προς τους απανταχού πιστούς ότι αποτελούν γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός εκπαιδεύσει, όπως τα σαρετά σε εξαγγείλεται του εκσκότους ημάς καλέσεντος εις το θαυμαστό αρχικός. Πάντως, το σώμα των επισκόπων είναι αυτό που ενδιάται την αυθεντία και την οντότητα της πίστεως και μάλιστα με διπλό τρόπο. Πρώτον, με την προεδρία των ελληνικών συνάξεων, αμέσως ή εμέσως δια του πρεσβυτερίου τους, εντός της επαρχίας τους και δεύτερον, με τη συμμετοχή τους στις τοπικές ή οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας. Στην πρώτη περίπτωση, κάθε επισκόπος είναι ο εξυπηρισμένος μνημενάρχης συγκεκριμένης επισκοπής στην οποία εκλέγεται από σύνολο επισκόπων και χειροτονείται από δύο τουλάχιστον επισκόπους. Σημειώνω ότι και κατά την εκλογή κάθε επισκόπου και κατά τη χειροτονία του ονοματίζεται η επισκοπή του αναλαμβάνοντα διαφαμάνη ώστε να διασώθεται η σχέση του με συγκεκριμένο λαό πιστό. Στη δεύτερη περίπτωση συμμετέχει ενεργώς σε συνόδους με μία ψηφό, ανεξαρτήτως της θέσεως που κατέχει στην ιεραρχία, πατριάρχης, μητροπολίτης, επίσκοπος, προεπίσκοπος, αλλά όχι βοηθός επίσκοπος, για θέματα πίστεως και διαβίμασης του σώματος των πιστών, αλλά και εκκλησιαστικής εκταξίας. Η αποστολικότητα των επισκόπων, δηλαδή η αποστολική διαδοχή, πηγάζει από την αρχιεροσύνη του Χριστού, ο οποίος την μεταλαμβάνει στους μαθητές του. Ο δεχόμενος λέει «Ημάς εσάς εμέ δέχεται» και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με πατέρα. Και βέβαια, δεν πρόκειται για μεταβίβαση αξιωμάτων, αλλά για ενεργό συμμετοχή στο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων. Δηλαδή στο όλο σωτηριώδες έργο του Χριστού. Αν μάλιστα δεχτούμε ότι η σύσταση του Χριστού παρά το μυστικό δείπνο να κάνουν οι μαθητές του αισθητή την παρουσία του στη Θεία Ευχαριστία, που το πείτε στην μην ανάμνηση, από τη διακροδομία ορίτως του οικοδόμου της Εκκλησίας, τότε η αποστολική διαδοχή έγινε κυρίως στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή στην αποδοχή του Επισκόπου εις τύπον και τόπον Χριστού από το πλήρωμα των Χριστών. Έτσι καταλαβαίνουμε και τη συμφωνία του λαού κατά τη χειροτονία του Επισκόπου με το άξιος, η οποία αποτελεί εκκλησιαστική πράξη. Επίκαιρες, ο κύριος ομιλία τέλειωσε, επίκαιρες ως προς το θέμα μας, θεωρώ δύο καταγραφές
του παρατήτου ζήσιμου Λορεντάνου Σουέλου Κολεκτάνια. Πρώτα, η Οδυσσία είναι ο ίδιος και λαός. Όπως μέσα στο λαό υπάρχουν παλιά άνθρωποι, έτσι και μέσα στον κλείδο υπάρχουν παλιά άνθρωποι. Για τούτο βαθιστήκαμε, χριστιανοί. Για να έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε, να πάψουμε να είμαστε παλιά άνθρωποι ή μοναχά άνθρωποι να μας κολλούν. Κάθε φορά που ακούω σκάνδαλα στον κλειδό, τον μετέρων αμαρτημάτων, προσπαθώ να μην κάνω διάκριση από σκάνδαλα ακούω στο λαό, τον λαό των αμαρτημάτων. Η Εκκλησία είναι αυτή που στεγάζει και τα μεν και τα δε. Μια που στην Ελλάδα όλοι οι κάτοικοι είναι Ορθόδοξοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στεγάζει όλους τα ελαττώματά μας ή τις παλαιάνθρωπιές μας και τα προτελήματά μας αν έχουμε, αλλά και με την υποσχεμένη δυνατότητα να πάψουμε αποτελεσματικά να είμαστε παλαιάνθρωποι ή μοναχά άνθρωποι αναπολύ και να υποφεληθούμε, αν θέλουμε, από το θεωρητικό αμέτρητο έλεγχο. Τι σκάνδαλα στον πλήρω, τι σκάνδαλα στο λαό, σκάνδαλα δικά μας είναι και τα δυο, σκάνδαλα του κόσμου του. Πώς έχει ο πλάτο μας, γιατί είναι αγγελωμένο Θεός ανήκειος. Και το δεύτερο που είναι πιο σύντομα, έφυγε και ο Παΐσιος Ιωαννίδης, ο τελευταίος από τους διάλογες, με παρκοπέδι με την Αράβατη και αυτός του Ασένου από τα Φάρασα της Μικράς Ασίας, που αξιώθηκαν να διαβάσω το βιβλίο του για να γνωρίσω τη ζωή του. Να έχει την ευχή του ο κόσμος, όλος, και ιδιαίτερα ο Ορθόδοξος, όσοι θέλουν για τον ένα ή για τον άλλο λόγο να διορθώσουν εκείνη την Εκκλησία, αντί να διορθώσει η Εκκλησία εκείνους. Λόγος υπάρξης Εκκλησίας είναι η προαιώνια βουλή του Θεού. Και όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων ασυγκήτως και αδιαχρέτως, το ίδιο τα μέλη της Εκκλησίας είναι κοινωνία προσώπων. Η Εκκλησία σώζει τον κόσμο με αυτό που είναι, σώμα Χριστού. Και αν δεχόμαστε τον Χριστό σώζει τον κόσμο, το δεχόμαστε γιατί ο Χριστός είναι Εκκλησία. Είναι ματαιοπονία και μάλιστα παγιδευτική. Να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να φτάσει στο Χριστό προτού πρώτα ενταχθεί στην Εκκλησία του Χριστού. Είπαμε, η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του Χριστού και ο Χριστός αποτελεί την κεφαλή του σώματος. Διάσταση μεταξύ του δεν υπάρχει. Η κεφαλή εκτρέχει και θάλπει το σώμα και το σώμα αφιερωμονείται από την κεφαλή. Ούτε η αμαρτία, εγγενής ροπή της ανθρώπινης φύσης, μπορεί να διαιρέσει το σώμα από την κεφαλή. Η θεραπεία της αμαρτίας ή από την αμαρτία συντελείται εντός του σώματος, εντός της Εκκλησίας. Τελειώνοντας τα σχόλια για τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας, σύμφωνα με την ομολογία μας στο σύμβολο της πίστεως, επισημαίνω ότι κανένα από αυτά δεν έχει αυτόνομο περιεχόμενο ή αυτόνομη αξία. Αλλά και τα τέσσερα συντρέχουν, χρησιμοποιώ έναν όρο θετά της Οικουμενικής Συνόδου, στην ανάπτυξη της Εκκλησίας ως χώρας των ζώντων, ως εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα, Βασιλεία του Θεού. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρόπουλο. Και τώρα, εάν θέλετε, μπορείτε να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Μιλήσατε εκτενώς για τη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η ουσία της Εκκλησίας και αυτό που συγκροτεί την Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία.
Παρόλα αυτά, σήμερα βλέπουμε ότι στις διάφορες ομολογίες ερμηνεύεται η Θεία Ευχαριστία, αλλά και τελείται με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη στην Καθολική Εκκλησία, οι πιστοί μεταλαμβάνουν με τον Άρχον και όχι με τον Ήμουν. Σε άλλες εκκλησίες χρησιμοποιείται ο άζυμος Άρχος και ο χυμός του Σταυρίου. Άλλες πάλι ομολογίες δεν θεωρούν καθόλου το μυστηριακό χαρακτήρα της Θείας Ευχαριστίας, αλλά το θεωρούν ως μία ανάγκηση. Τι έχετε να πείτε όσον αφορά την εγκυρότητα που ακολουθείτε πάνω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Θα ρωτάς αν ρωτάει πέρα με την ορίκη μοναχό, θα προσέλετε να είναι προηγουμένο. Δεν διαγοράμε κριτικές αυτά τα πράγματα. Μου είπατε για την ρωμακοφιλική εκκλησία. Είναι μια ανάγκη παράδοση για την ρωμακοφιλική εκκλησία. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να κρίνουμε. Αυτό που μπορούμε να κρίνουμε είναι ότι ο χρόνος που υποδεικνύει η ρωμακοφιλική εκκλησία ενδεχομένως να είναι σφαλαιός. Να δούμε ποιος είναι ο ορθός δρόμος και παραμένουμε στην ορθόδοξη παράδοση. Κοιτάξτε να δείτε, εάν με ρωτήσετε πού είναι η Εκκλησία, θα μπορούσα να σας πω ήδη αυτά που έγραψα έτσι. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση όμως στο ερώτημα πού δεν είναι η Εκκλησία. Δεν μπορώ να το δώσω. Ο Χριστός έδωσε ένα παράδειγμα στους μαθητές του, μιλώντας για την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Παίρνοντας το παράδειγμα από τη φύση, από τον άνεμο. Λέει το πνεύμα, δηλαδή ο αέρας, μένει όπου θέλει και δεν καταλαβαίνεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι. Με αυτή την εικόνα θέλησα να μας πει ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να προσδιορίσει. Επομένως, ας αφήσουμε στη χάρη του Θεού τις περιπτώσεις των εκπλήξεων. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ να κάνω κριτική. Ενδεχομένως, σε μια άλλη ομιλία που ήταν ιδιαφορέμενα με άλλες εκκλησίες, θα μπορούσα να σας αναπτύξω πολλά άλλα πράγματα, αλλά όχι σήμερα. Μου λέτε ότι μεταλαμβάνουμε μόνο το σώμα και όχι το αίμα στην καθημερινή κοινωνική εκκλησία. Η μεγάλη διαφορά που εμφάνισε και μετά τον 9ο αιώνα το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί μετά τον 9ο αιώνα, γιατί μετά τον 9ο αιώνα σε Βατικανό αλλώθηκε από τους Φράγκους. Και οι Φράγκοι είχαν μια νοοτροπία, ήταν ένας λαός δυτική του νοοτροπία. Εδώ σε μερικές ημερίες. Λοιπόν, μετά τον 9ο αιώνα, η μεγάλη διαφορά που έχουμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι στο θέμα της Θείας Χάρης. Αν η Θεία Χάρη είναι κλειστή ή άκλειστη. Για τους Ρωμαιοκαθολικούς σύγκαρδια, ίσως όχι μετά τη Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, αλλά τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1960, η Θεία Χάρη είναι κλειστή. Δημιουργείται εκ του μηδενός ως δύναμης, Θεία δύναμης, για να ευεργετήσει έναν πιστό, έναν ευσεβή πιστό ή ένα σώμα πιστό, μια εκκλησία, έτσι. Όταν ο πιστός αυτός τελειώσει την επίδεια ζωή του, μηδενίζεται αυτή η δύναμη. Και έτσι υπάρχει η έκφραση, η Θεία Χάρη γίνεται και απογίνεται. Για μας, για τους πατέρες μας δηλαδή, τους Θείους Πατέρες. Η Θεία Χάρη είναι άκτιστη ενέργεια της όλης θεότητας. Υπάρχει ούτως ή άλλως. Επομένως, εγώ τώρα καλούμε όχι να συναλλαγώ με το Θεό, να του προσφέρω ευσέβεια και να μου αποδώσει Θεία Χάρη,
αλλά να προετοιμάσω τον εαυτό μου για τις ευκαιρίες, τις ασκήσεις, τις προσευχές όλων, να προετοιμάσω τον εαυτό μου να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης. Η διαφορά είναι τεράστια. Τόσο τεράστια ώστε και έχουν δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό δίνουμε μόνο τον Άρτο, επειδή τον Άρτο μπορούμε να τον κάνουμε με επεξεργασία χωρίς λέξη. Δεν έχει τώρα η αίσθηση. Στον Ίνο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αντιδρά η αίσθηση. Έτσι. Και κοιτάξτε, εκεί πάλι μια μεγάλη διαφορά. Ενώ αυτοί θέλουν ένα άγευστο πράγμα που παραπέμπει στον άρθρο της Θείας Ευχαριστίας, εμείς θέλουμε το πρόσφορο πεντανόστιμο. Οι αισθήσεις μετέχουν της θεότητας. Όσο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, όταν ξεκινάει, χρησιμοποιεί τρεις αισθήσεις. Όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας για τους Αποστόλους είναι αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που ψηλάφισαμε. Και ο κύριος Σιμώνα ψηλάφισε. Θα έλεγε κανείς, είναι υπερβολικό να το πω, ως παράδειγμα, έτσι ως εικόνα, να λέτε, η Εκκλησία δεν διδάσκει τίποτα. Η Εκκλησία προβάλλει γεγονότα και προβάλλει εμπειρίες. Έτσι. Οι στοχασμοί, οι αναπτύξεις, τα ιδεολογήματα δεν έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Παράδοση. Ένα ενδιάμεσο σχόλιο να με επιτρέψετε. Αυτό που λέει ο κύριος Παυρόπουλος, χτιστή άκτιστη χάρη, να καταλάβουμε άκτιστη χάρη είναι αυτό που απέρευσε από το Σταυρό του Χριστού. Εκεί δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να την διαχειριστεί. Όταν μιλούμε για χτιστή χάρη, είναι ότι βάζουμε κάποιον διαχειριστή. Και έρχεται η επίμενη Εκκλησία και οι αντιπρόσωποι της και την διαχειρίζονται με διαφόρους τρόπους. Εκεί προκαλείται όλη η σύνηση. Το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγησή σας, κύριε Μαυρόπουλε. Πολλά χρήσιμα παράδειγμα που προσέφερε. Αλλά έμεινε μια τελευταία φράση που είπατε. Αυτοί που θέλουν να διορθώσουν την Εκκλησία, να κοιτάξουν πώς θα διορθωθούν αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το άκουσα σαν μια προειδοποίηση σε όλους από εμάς. Έτσι με άλλο τελεσίδιο και φανατισμό επισημαίνουμε τα λάθη που βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία και προσπαθούμε με κάθε τρόπο πώς να τα διορθώσουμε. Και το άκουσα ότι μια κίνηση ελπίδα διόρθωσε τον εαυτό σου μέσα στην Εκκλησία αντί να αγωνίζεσαι να διορθώσει την Εκκλησία. Το κατάλαβα καλά. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ο πειρασμός, κοιτάξτε να δείτε. Θα πω ένα σαν ανέκδοτο τον μάθη που μου είπα εξηγήσετε με το Σταυρό. Ο διάβολος με πείναξε και δεν ήξερε τι να κάνει. Αλλά βλέποντας την εξέλιξη είπε ξέρω τι θα κάνω. Θα φτιάξω τους θεολόγους. Λοιπόν, είναι φοβερό. Τις αναλύσεις κάνουν οι θεολόγοι. Αυτό το σχολαστικισμός που λέμε, ο οποίος μας επηρέασε και εμάς. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το πω αυτό και το κάνω το χρέωσή μου. Την Εκκλησία την γνώρισα στα 20 χρόνια. Μην τότε αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε έτσι, εντάξει, πηγαίνω από παιδάκι, αλλά κάποια στιγμή, στα 18, στα 20, κάτι κατάλαβα περί Εκκλησίας. Και θυσιαζόμουν.
πλήρωμα τον πιστό στις εκκλησίες της δεκαετίας του 60. Δεν έχει καμιά σχέση με το πλήρωμα που υπάρχει σήμερα σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες. Η συνειδητότητα του πληρώματος των εκκλησιών σήμερα είναι πάρα πολύ μακριά. Και τότε, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Προς τα πάνω, προς τα πάνω. Συνειδητότητα, είπα έτσι, συνειδητότητα. Είπα πολύ μακριά. Δηλαδή, ξέρουν οι περισσότεροι, ξέρουν γιατί πάμε στην εκκλησία. Και τότε, σε αυτή τη δεκαετία που λέω, και δεν αναφέρομαι στον απλό λαό, ο οποίος απλός λαός πήγαινε από μια ευσέβεια λαϊκή που έχει μυστήριο μέσα της, έτσι, έχει μια μυσταγωγή αυτή η λαϊκή ευσέβεια. Αναφέρομαι στους ευάμαχους, έτσι, που ήταν παρόντες, οι οποίοι αισθάνονταν υποχρέωση να κάνουν και αυτό το καθήκον. Ναι. Έτσι λοιπόν οι θεολόγοι, κάνοντας κριτική στην Εκκλησία, το ήθελα να πω, κατά βάση θέλουμε να γίνουμε ιδρυτές μιας άλλης θρησκείας. Επειδή όμως έχουμε λίγο κουτσινιάλο, καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και σε ένα φαύλο κύκλο ταλαιπωρούμαστε, κάνοντας κριτική στην Εκκλησία, νομίζουμε πως μιλάμε για κάτι άλλο, ενώ μιλάμε για το δικό μας σώμα. Έτσι. Για μας μιλάμε. Νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο η Εκκλησία. Είναι μια αρρώστια που ξεκίνησε από τον Απόστολο Μακράκη και διονύζεται μέσω διαφόρων ομάδων, συσσωματώσεων. Έχεις δίκιο. Δεν υπήρχε ως αντίληψη, ως νοοτροπία στην Εκκλησία ή στο λαό μας να κάνει κριτική στην Εκκλησία ή να πει αυτός είναι αμαρτωλός ή ανάξιος. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος, ένας λαϊκός ιεροκήρυκας και αυτόκλητος φιλόσοφος του 19ου αιώνα που ήθελε να γίνει και πρωθυπουργός και σωτήρας και μεσσίας του έθνους και του κόσμου, αυτός άρχισε να κάνει κριτική και να λέει όλα μέσα στην Εκκλησία είναι στραβά. Και υπήρξαν οπαδοί του οι οποίοι συνέχισαν, έπηξαν τις δικές τους παρατάξεις, τις δικές τους ομάδες και αυτή η νοοτροπία συνεχίστηκε. Αυτό είναι άλλη συζήτηση για άλλη ευκαιρία. Συγγνώμη κύριε Μωρό, στην διάρκεια της εισήγησης σας, ακούγοντάς σας, δημιουργήθηκαν διάφορες απορίες. Μετά, ερμηνεύοντας το τι είναι η Εκκλησία, προσπαθώντας να τους πείτε τι είναι η Εκκλησία και επικαλούμενος και κείμενα ακόμα και από την λογοτεχνία, είδα ότι ουσιαστικά καταρρίφθηκαν οι απορίες. Παρ' όλα αυτά, ενώ καταλαβαίνω ότι η Πεντηκοστή συνεχίζεται και σταμάτησε, άρα μέσα στην Εκκλησία καλούμαστε να παρακολουθούμε και να παραμένουμε ενωμένοι όμως, γιατί την ενότητα πάλι μας τη χαρίσει το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν, ενώ είπατε ότι την Εκκλησία μπορεί την καθολικότητα, την πληρότητά της, αυτό που κουβαλιέται από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα, μπορεί να την κουβαλάει και το ένα άτομο, δεν χάνει αυτό μέσα στη συλλογικότητα. Όμως η ερώτηση μου είναι η εξής τώρα. Εάν αυτό δεν χάνεται του ενός και έτσι όπως είναι από την άλλη πλευρά δομημένη, προοργανωμένη η Εκκλησία με επισκόπους, με ενορίες, με όλους αυτούς τους έστω μόλιδους κύκλους, δεν υπάρχει ένας φόβος, μια δυσκολία να ξεστατίζει και να χάνεται αυτή η ενότητα. Πού να το εκφράσω, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως και αυτό το ότι ο ένας μπορεί να κουβαλήσει ολόκληρο, μπορεί μερικές φορές να κάνει κάποιους επισκόπους, να διαφοροποιούνται από τους άλλους και να έχει τη σύγχυση μέσα στην Εκκλησία. Καμιά φορά οι πιστοί που δεν έχουν και θεολογικές ειδικές γνώσεις, αλλά πορευόμαστε μέσα στην Εκκλησία και όλοι μας χαρίζεται τέλος πάντων,
Δεν καταλαβαίνει να έχουμε και πράξεις και αποφάσεις συλλογικές που πρέπει να δούμε. Φαίνεται να φύγει για να βγω την έμψη. Επειδή και δεν χρειάζεται να κάνουμε παρατηρήσεις για κάτι που συμβαίνει μέσα στην εκκλησία. Θα καταφέρετε. Μας αγοράει γιατί είναι το σπίτι μας. Αν το νιώθουμε έτσι, έτσι. Επομένως, κάνουμε παρατηρήσεις ή προτάσεις ή διαδικασίες όπως το κάνουμε στην οικογένειά μας, στο σπίτι μας. Όμως, οι άνθρωποι που απαρτίζουν το σώμα του Χριστού, αυτό προσπάθησα να το πω, οι άνθρωποι που απαρτίζουν το σώμα του Χριστού, είναι αμαρτωλοί. Δηλαδή έχουν ρωτή την αμαρτία. Δεν είναι πάντοτε μια εφελημένη πράξη. Ακόμα και όταν φαίνεται ότι είναι εφελημένη, δεν είναι. Η φύση την αντλεί μέσα από την ίδια την υπόστασή της. Την αντασία, όπως την ονομάζουμε και το αντιστοιχό αμάρτημα, και σούπες γραφές, είναι μια αντασία στην οποία υποτάσσεται ο άνθρωπος. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κριτική, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί και πότε ασπαζόμαστε το χέρι ενός ιερέα. Γιατί και πότε. Μόνο μέσα στο ναό. Όταν τελεί το μυστήριο ή τις άλλες ακολουθίες ή και εκτός του ναού. Είπα, δεν είναι αυτή η απάντηση. Μπορώ να πω, ναι, μέσα στο ναό φυλάω το χέρι του, γιατί αυτό το χέρι του έχει δανείσει στο Χριστό. Είναι ο Χριστός αντί του Χριστού. Έτσι. Επομένως, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η εικόνα του χεριού του Χριστού, το χέρι του Ιερέα. Είτε ή το μυστήριο της Ευχαριστίας. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το πρωτότυπο που θα μείνει. Έτσι. Μπορώ να κάνω θετική σαν τα πάντα. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το πνεύμα το Άγιο ουν πάντα σκληροτονεί, αλλά διά πάντων ενέργεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και μιλάμε για έναν πατέρα που δεν χάζει κάστανα. Θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Είναι, αν το πούμε έτσι, σαν μια προέκταση της οικογένειάς μας, να το πω έτσι προέκταση, τέλος πάντων. Όπως φέρομαι μέσα στο σπίτι μου, να φέρομαι και μέσα στην ενορία μου, στο λαό μου. Να κρύβω μια αταξία. Όπως κρύβω μια αταξία του παιδιού μου. Έτσι. Να χαϊδεύω αντί να την ορώ. Κάτι μια τέτοια αναλογία. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι έτερο. Είμαστε εμείς. Έτσι. Είμαστε εμείς. Άλλη ερώτηση. Εκεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαδόπουλε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κατά τη λύση του Ιησού, όταν συνάντησε τον Πέτρο, που είπε ότι σε αυτή την πέρα θα οικοδομεί στην Εκκλησία και πήρε άτομο που είχαν σύγχρονο στου αυτή. Το πρώτο είναι γιατί δεν πήρε κάτι σύγχρονο του άλλου. Κάποιε φορέ αφαιρώντα ένα μήνυμα που αναφέρεται κάπου από γενικότερα στην Εκκλησία. Μιλάω για το τώρα. Και τελικά το βασικό που κρύβεται πάντα, όπως ήταν, όπως είναι και όπως θα είναι.
η βασιλεία του Θεού, η Γυναίκα Σιλέα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, όταν λέει σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία, δεν εννοεί το πέτρο φυσικά, εννοεί την ομολογία του πέτρου, γιατί όλο το χωρίο αυτό το δυνατό σημείο έτσι. Προσωπώντας όλο τον όμιλο, κάνει την ομολογία ο πέτρος, έτσι. Ότι είσαι ο γιος του Θεού, του ζώντος. Σ' αυτή την πέτρα οικοδομεί την Εκκλησία, όπως το είμαστε σήμερα. Η οικοδομή της Εκκλησίας δεν είναι σαν τις οικοδομές που μόλις βάλεις και τα κεραμίδια τέλειωσε. Η οικοδομή ανοικοδομείται συνεχώς. Έτσι. Είναι μια διάρκεια, γι' αυτό και τη λέμε καθολική την Εκκλησία. Γιατί μας συνδέει το παρόν με το μέλλον. Χωρίς να αναιρεί το παρελθόν. Έτσι. Χωρίς να αναιρεί και το παρελθόν. Είδατε στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός λέει στους μαθητές του, δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί, το πόμα όπως το λέει, μέχρι να το πιω καινούριο στη βασιλεία. Πότε, στα Εσκατά. Μα η βασιλεία είναι η ευκαιρία. Έτσι. Μετά την Πεντηκοστή αρχίζουν οι μαθητές να τελούν τη Θεία Ευχαριστία. Το ευχαριστιακό δείπνο. Στην αρχή με κάποιες ατέλειες αταξίες ο Απόστολος Παύλος που περιγράφει με χαριτωμένο τρόπο τις αταξίες της Κορίνθου. Έτσι. Κάποια στιγμή καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Και όταν φτάνουμε προς το τέλος του αιώνα, έρχεται ο Ιωάννης και λέει: τώρα θα σας πω τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη από το άρθρο, από το πρώτο σελίδα μέχρι την τελευταία, είναι σχόλιο στη Θεία Ευχαριστία. Όλη η Αποκάλυψη είναι σχόλιο στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό κάνει ο Ιωάννης. Έτσι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το έκτο κεφάλαιο. Εντάξει, το έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη έχουμε το χορτασμό του πλήθους, έτσι. Την άλλη μέρα πάει στη συναγωγή εκεί πέρα και έχουμε εντυπωσιαστεί οι Ιουδαίοι. Έτσι. Αλλά το παρακάτω, το σημείο όπως το λέει ο Ιωάννης, το παρακάτω. Και πάνε στην πιτσαρικά τους, στις δικές τους μνήμες, ότι οι πατέρες μας φάγανε το μάνα στην έρημο. Και εμείς επομένως χορταστήκαμε. Οπότε αυτό το φάγαμε. Και τι του λέει ο Χριστός, οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα και πέταγαν. Δεν γλίτωσαν το θάνατο. Εγώ είμαι ο άρτος που φέρνει ζωή. Και εκεί βάζει ο Ιωάννης στο έκτο κεφάλαιο, ενώ οι άλλοι μαθητές το βάζουν στο μυστικό δείπνο. Ο τρόπο που τη σάρκα και πίνω από το αίμα είναι μη μεν κακό εν αυτό. Γι' αυτό λέω είναι ένα σχόλιο στη Θεία Ευχαριστία. Και να πω ότι ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται να συμπαρακολουθήσω την αρχή του Λουκοπέζου και κακώ την αρχή του Λουκοπέζου. Έχω να ρωτήσω το εξή. Έχω ακούσει τη φράση από την άρχη του Μέρα ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν για να δώσει τη ζωή. Γιατί να το πω καλά, λίγο πιο κοντά. Έχω ακούσει τη φράση από τον Κρίστο Γενναρά ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν για να δώσει τη ζωή, μάλλον για να γιορτάσουμε. Θα ήθελα αυτό να το σχολιάσετε, αλλά το θέλω να πω. Στην Εκκλησία δεν πάνε να προσευχηθούμε, αλλά για να γιορτάσουμε. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, ότι συγκρίνατε τη δεκαετία του 60 με το σήμερα, επειδή είστε στην επαρχία. Και δεν ξέρω, μιλάω χωρίς με εμπειρία μετά και κακά όπως λέτε, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι
υπάρχει σήμερα ενορία στα αστικά κέντρα. Είναι ελάχιστες. Είναι σύντομη. Δηλαδή, είναι ότι υπάρχει αυτοπαρέτηση. Ο στόχος να είναι η αυτοπαρέτηση και ο απολυτόμενος άνθρωπος στην ενορία. Και όχι αυτό το προβαλλόμενος θα είναι σε ένα σύλλογο. Δηλαδή, αυτό είναι αυτό θέλω να πω. Και πού θα το δούμε αυτό, να συμφάμε όλοι μαζί. Πώς θα λειτουργήσει κάτι, πώς θα λειτουργήσει η παρέα με μια τέτοια στο τραπέζι. Αυτό είναι. Κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ακόμα και αν πούμε ότι δεν υπάρχει μια τέτοια εμπορία, το γεγονός που λέγεται ευχαριστία υπάρχει και η πράξη που λέγεται ευχαριστία υπάρχει. Ποια είναι η Τουρκία, κατ' ουσίαν είναι πράξη. Με σχολιασμούς. Ο σχολιασμός είναι γιατί είμαστε άνθρωποι και τους έχουμε ανάγκη. Έτσι. Αλλά όλα γίνονται για να συμμετάσχουμε σε μία πράξη. Παλιότερα θυμάμαι, γι' αυτό διορθώθηκε ευτυχώς, διορθώθηκε τελείως, ο ιερέας στη μεγάλη ισοδόγος μία οφειλέ, στεκόταν στην ωραία πύλη και άρχισε να λέει διάφορα υπέρ των παρακολουθούντων την τέλεση της λειτουργίας ταύτης, έτσι. Του όλου δηλαδή. Δεν είμαστε οι παρακολουθούντες. Είμαστε οι συμμετέχοντες. Το αμή του λαού είναι ουσιώδης λέξη για αυτή τη συμμετοχή. Έτσι. Χωρίς το αμή του λαού δεν μπορεί να προχωρήσει το βήμα. Η θεία του λαού είναι βήματα. Έτσι. Και... Αλλά είναι πράξη, κυρίως πράξη. Χαρά, εντάξει. Η χαρά δεν φαίνεται πάντα. Μπορεί να είσαι πολύ σοβαρός, μπορεί να είσαι πολύ σημαντικός, μπορείς να έχεις μια εσωτερική, έναν εσωτερικό χορτάσμο, να είσαι χαρούμενος. Είναι όμως χαρά, η λειτουργία είναι μια χαρά. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στον όμιλο των μαθητών, των θηρών και κλεισμένων που ακούμε, έγινε με μια λέξη. Χαίρεται. Αναστημένος το είπε αυτό το πράγμα. Ήδησε χαρά, βγαίνοντας από τον τάφο, ήδησε χαρά ως τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου που συμβαίνει μαζί του. Αλλά όταν λέμε χαρά, εννοούμε μια κατάσταση που υπάρχει στον άνθρωπο, η οποία μπορεί να μην εξωτερική, έτσι. Και τις περισσότερες φορές δεν εξωτερικεύονται αυτές οι μεγάλες χαρές. Ωστόσο, ο λαός μας, όπως ξέρετε, γύρω από την Ευρωπαϊκή Λειτουργία, εξήνει πανηγύρια, έστειλε τουλάχιστον πανηγύρια, δύο σε γιορτές. Μέσα στο ναό λεγόντουσαν τα θεωτικά. Στην αυλή του ναού, μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, λεγόντουσαν τα κοσμικά, αλλά με σύνδεση μεταξύ τους. Γι' αυτό και πάντα ο παπάς ήταν πρώτος στο χώρο ξεκίνα για το χώρο και το πανηγύρι, έτσι. Ναι. Όχι, εγώ. Πού? Κύριε Πρεσβυτέρα. Να ρωτήσω κάτι, αν η συμμετοχή μας είναι τόσο σημαντική, ουσιαστική, πώς εξασφαλίζεται αυτή η συμμετοχή σε ναούς ανά την επικράτεια, όπου δεν διαβάζονται μυστικά οι ευχές
Και το μόνο που ακούει ο κόσμος που είναι μέσα είναι μόνο οι εμφανίσεις. Πώς μπορείς να έχεις συμμετοχή σε μια τέτοια συμμετοχή? Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο. Γιατί η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα, το ξέρει αυτό, προφανώς. Αρέσει μου να απαντήσω με τον Γιώργο την Εκκλησία. Έχει δώσει μια τέτοια πάνω σε αυτό που είναι και η Εκκλησία. Και είναι όμως εξαιρετικό συγγραμμό γιατί μελέτησε εκλογές. Έτσι. Και το συμπέρασμα του είναι ότι και οι δύο πρακτικές διατρέχουν την ιστορία της Εκκλησίας. Μάλιστα, έχει ένα ωραίο παράδειγμα που την εποχή του Ιουστινιανού δεν εγκόντουσαν εκφόρους οι αρχές. Και ο Ιουστινιανός, επειδή ήθελε να κάνει και το μεγάλο θεολόγο, έβγαλε μία νεάρα και διέταξε να λέγονται οι αρχές εκφόρους. Μόλις έφυγε ο Ιουστινιανός, έφυγε και η νεάρα του ξανά. Είναι ένα ηγεμένα. Ίσως είναι αυτό προέρχεται από μία παράδοση, αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Δημήτρης, η δισκυπλίνα αρκάνα, δηλαδή η πειθαρχία σιωπής. Επειδή στους πρώτους αιώνες δεν έπρεπε να μαθαίνουν τις λεπτομέρειες των μυστηρίων, αυτοί που ακόμα δεν είχαν εισέλθει στην κατήχηση δεν είχαν βαπτιστεί. Άρα υπήρχε μία σιωπή. Το 4ο αιώνα έχουμε απαλλαγή από τους διωγμούς και σχεδόν όλη η αυτοκρατορία έχει βαπτιστεί. Αλλά δεν έχουν ταυτόχρονα αποκτήσει και τη συνείδηση της μετοχής στο σώμα. Άρα φαίνεται ότι υπήρχε αυτή η τάση να διακηρύσσονται τα μυστικά και ταυτόχρονα να αποκρύπτονται. Το θέμα είναι όμως όταν μια κοινωνία έχει γίνει πλήρως χριστιανική ή μια ενορία είναι σαφώς χριστιανική, δεν μπορεί σε μια θεία λειτουργία που τελείται σε μια ενορία να είναι οι ευχές μυστικές. Αυτό θεολογικά δεν επιτρέπεται. Η Εκκλησία δεν κάνει κάτι για να υπάρξει μια. Η Εκκλησία είμαστε εμείς, όχι η Δίκηση. Εντάξει, υπάρχει και δίκουσα η Εκκλησία. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Μπορούμε όμως στην πράξη κάθε ενορία να ακολουθεί το σωστό, το ορθό. Στην πράξη κάνουμε αυτό που νομίζουμε αυτό, αλλά την επιτράπεια υπάρχει ένα κομφούζιο. Για να πας στην επαρχία, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, είναι και ο παπάς πολλές φορές δεν έχει διάφορση και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακόμα και ξέρει τη λειτουργία του. Θα σα πω ένα παράδειγμα που θα είναι απάντηση στο σχόλιο. Μια μοναδική αστυνομή εμπειρία και η ελληνική οπαδή Ιερεμία δεν τα ακούσετε τίποτα. Ούτε από τα εκφόρου, ούτε από τα μη εκφόρου. Μιλάει τόσο πολύ σιγά, τόσο ψηφίστα, όσο δεν ακούτε. Αλλά η λειτουργία που κάνει είναι κάτι το μοναδικό, δεν ξέρω τι συμβαίνει, χωρίς να ακούς τίποτα, είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα έτσι. Θα μου πείτε, συνήθως αυτοί που πάνε εκεί τα ξέρουν τα κείμενα απ' έξω και υπονοούν από κάποιους κυρίσμους. Που βρίσκεται τη λέει, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εάν είσαι με μια καλή διάθεση μέσα σε μια διαλειτουργία, δηλαδή με ποια διάθεση, αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος λέει ότι στη διαλειτουργία θεραπεύεται η φύση. Ακόμα και για αυτούς που έχουμε που είναι νύπιοι κατά την πνευματική ηλικία και δεν καταλαβαίνουν τα σημερώματα. Η φύση θεραπεύεται. Εννοεί με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, έτσι. Αλλά και την παρουσία, τη συμμετοχική παρουσία σε αυτή την πράξη. Δεν είναι μια συζήτηση παλιότερα. Αν πρέπει να αλλάξει μία λέξη στην ευχή της αναφοράς και απορρίμα να γίνει μετοχή. Όταν λέει ο ιερέας, τα σα εκ δοσών σε προσφέρουμε να γίνει κατά αρχαιότερες πηγές που έχουμε βέβαια, συμπροσφέροντες. Έτσι.
γιατί η αναφορά είναι διάλογος του Τεράπου. Δηλαδή, που λέει ο Διάκος, εκπροσωπεί το λαό, γιατί ο Διάκος το λαό εκπροσωπεί. Έτσι. Εάν δεν υπάρχει Διάκος, μπορεί να το πει το Αγίου Παπάς, του λέει ο Παπάς. Του πρώτα το λέει ο λαός. Ο ψάρτης, αν θέλετε, δεν χρειάζεται να γίνεται. Να το λέει ο ψάρτης. Το εάν κάνουμε το προσφέρον να προσφέροντες, τότε η πρόταση να σάει το σώμα προσφέροντας κατά πάντα και δια πάντα χρειάζεται απόδοση. Mm-hmm. Και η απόδοση είναι σε αλληλούμε, σε ευρωπούμε, σε ευρωπούμε, σε ευρωπούμε, κύριε. Αυτά είναι κάποια θεματάκια σοβαρά, αλλά είναι τώρα στο θέμα των επισκόπων. Δεν μπορεί έτσι αυτομάτως να διορθωθούμε και οι επισκόποι είναι λίγο, οι περισσότεροι επισκόποι είναι περιδεείς, δηλαδή φοβούνται. Και καλά κάνουν, πώς το λέω από αυτό που πάνε στον Χριστό, τα υποδότητα, είτε φάω είτε δεν φάω, εξουσία έχω. Αλλά αν δεν μα καταλήξει τον αδερφό, θα βάλω και ένα κρέα. Είναι αυτέ οι διακρίσει.